Λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι μου, σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο trip, το οποίο δεν μπορεί να είναι από πουθενά αλλού παρά μόνο από την Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βασιλείου. Ναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη Μόσχα, ένα πραγματικό όνειρο, είναι κάτι μαγικό, δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια. Χιονίζει ακατάπαυστα, βρισκόμαστε εδώ πέρα απέναντι από το Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, όπου δεν μπορεί να ξεκινήσει από πουθενά αλλού ένα trip το οποίο θα μας μοιράσει χαρές, χρώματα, εικόνες και άλλα πολλά εδώ πέρα στη Μόσχα. Άγιος Βασίλειος, κυρίες και κύριοι, κάτι το μοναδικό. Φύγαμε φίλοι μου. И нас разместят с тобой в разных палатах, а может мы с тобой как два гения, как будто два Нобеля лауреата. Мы можем стать с тобой океанами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может мы ангелы над облаками. Έφτιαξε αυτό εδώ πέρα το δημιούργημα, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά άλλο στη Ρωσία σε τέτοιο επίπεδο αρχιτεκτονικής. Αρχιτέκτονα, ώστε να μην μπορέσει να ξαναφτιάξει έναν τέτοιον ίδιο ναό όμοιό του, τόσο όμορφο. Δεν ήθελε να ξαναφτιαχτεί ένας τόσο όμορφος ναός. Ήθελε να είναι ο μοναδικός και να μην υπάρχει άλλος κανένας, κύριε και κύριοι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία, τώρα αν αληθεύει δεν το ξέρω, αν αληθεύει, τότε πολύ κακός. Εδώ πέρα, αυτό είναι το μαυσολείο του Λένιν. Εδώ βρίσκονται οι στάχτες του Λένιν, ο οποίος έκτισε την Αγία Πετρούπολη. Πραγματικά πανέμορφα. Εδώ έχουμε μαγευτεί σε αυτό το σημείο. Η κόκκινη πλατεία είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε δει, ό,τι πιο ονειρικό, ό,τι πιο φανταστικό. Πραγματικά, παιδιά, εύχομαι να ταξιδεύετε μαζί μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στη Μόσχα εδώ πέρα. Εδώ πέρα ακριβώς είναι η είσοδος, όπως σας προέχω πει και προηγουμένως, από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, ένα τρίωρο λειτουργεί, μπορείτε να έρθετε να το επισκεφτείτε φίλοι μου. Λοιπόν φίλοι μου, αυτή εδώ ακριβώς είναι η είσοδος. Έχουμε περάσει μέσα στον χώρο. Λοιπόν, αυτό ήταν φίλες και φίλοι, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σας δείξουμε πλάνα, φυλάσσεται μέσα από αρκετούς αξιωματικούς του στρατού. Βρίσκεται ο Λένιν σε μια κούκλα, τον έχουν φτιάξει σαν αληθινός ακριβώς, λες και είναι ταρχευμένος άνθρωπος, στο κέντρο του δωματίου, και σε ένα κουτάκι ας πούμε βρίσκονται μέσα τα λείψανά του. Εκεί ακριβώς φυλάσσεται και από τρεις αξιωματικούς του στρατού, οι οποίοι μας είπαν να βγάλουμε οτιδήποτε φοράμε στο κεφάλι και ό,τι απαγορεύονται φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε. Αυτά, δυστυχώς δεν μπόρεσα να σας δείξω κάτι. Να δούμε λίγο το περίγυρο από έξω. Έχει εδώ κάποιες πρωτομές, έχουν αφήσει πάνω λουλούδια σε αυτές τις πρωτομές. Εδώ πέρα είναι ο Στάλιν. Πραγματικά με πολύ αγάπη σας αφήνω και από το μαυσολείο του Λένιν και συνεχίζουμε το trip μας εδώ στην όμορφη Μόσχα. Πάμε φίλοι μου.
Папа ушел и унес с собой баян. А вместе с ним унес самые прекрасные песни, самый светлый праздник. 1 мая. Самое лучшее в жизни время. Время до войны. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είναι η φλόγα όπου βρίσκεται και ο άγνωστος στρατιώτης. Ακριβώς πίσω είναι τα τείχη του Κρεμλίνο, το οποίο θα επισκεφτούμε και σε λίγο. 10 η ώρα ανοίγουν οι πύλες, έχουμε έρθει 10 λεπτά νωρίτερα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα, έτσι όλο το σκηνικό και με τον καιρό. Και εδώ πέρα θα δούμε, παιδιά, η φρουρά που περνάει από αυτή τη στιγμή. Так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете. Αυτό γίνεται καθημερινώς στις 10 η ώρα. И кофе сварить. Εδώ υπάρχει και ένας κύριος, ο οποίος пока еще спят все на свете. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε για το πολύ όμορφο Κρεμλίνο. Ты знаешь, так хочется жить, как не напишут в газете. Взять и все раздарить. Ты знаешь, ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Ты знаешь, так хочется жить, как не напишут в газете. Взять и все раздарить, жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουν κάτι σαν πρωτομές με κάποια επιγραφή, η οποία μας λέει για τις μάχες που δόθηκαν. Εδώ, όπως βλέπετε, γράφει Leningrad, δηλαδή μπορούμε να το καταλάβουμε στα κυριλικά. Για να δούμε παρακάτω, εδώ λέει Κνέμπ, δηλαδή Κιέβ, Κίεβο.
Παρακάτω εδώ πέρα λέει Μίνσκ. Στάλιγκραντ, Αγία Πετρούπολη. Σεβαστούπολη, Σεμπαστπολ. Οδυσσός. Και Πουμπ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδιά. Χομποποσκνσκ. Μπεστοτσκαγιά. Κρεποστμπ. Εδώ πέρα, σε αυτό όλο το σημείο, έρχονται υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, όπως και ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Βλαντιμίρο Πούτιν. Έρχονται εδώ πέρα για να αποδώσουν φόρο τιμή στον άγνωστο στρατιώτη. Λοιπόν, παιδιά, φύγαμε προς το Κρεμλίνο για να δούμε και το όμορφο Κρεμλίνο. Πάμε! Μόλις πήραμε το εισιτηριάκι μας για το Κρεμλίνο, είναι εδώ πέρα, οπότε θα μπορέσουμε να περάσουμε μέσα στο Κρεμλίνο. Αυτά! Φύγαμε, φίλοι μου, για Κρεμλίνο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε περάσει από τους ελέγχους. Είμαστε στην είσοδο για να περάσουμε μέσα στο Κρεμλίνο. Αυτός ο πύργος εδώ που βλέπετε είναι ο πύργος Trinity Tower. Είναι ο πύργος της Αγίας Τριάδας. Λοιπόν, για πάμε τώρα μέσα να εισέλθουμε. Έχουμε δώσει για το εισιτήριό μας 700 ρούβλια για να περάσουμε μόνο σε ένα ναό και στο προάβλιο χώρο του Κρεμλίνου. Ο ναός θα είναι της επιλογής μας το σημείο που θα πάμε και περάσαμε, είμαστε μια χαρά. Πάμε να κάνουμε touring στο χώρο του Κρεμλίνο. Λοιπόν, το πρώτο κτίριο που θα περάσουμε μέσα είναι το Armory Chamber, το οποίο βρίσκεται μπροστά στην είσοδο και είναι το πρώτο σημείο το οποίο περνάει κάποιος. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε το Πατριαρχικό Παλάτι, μια μεγάλη εκκλησία, ένας καθεδρικός ναός, ο καθεδρικός του Πατριαρχείου θα μπορούσαμε να το πούμε, και τον βλέπετε με το που θα περάσετε την πρώτη είσοδο στο δεξί σας χέρι. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφος και συνεχίζουμε. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι το μεγάλο κανόνι. Το ονομάζουν The Tsar Canon, το κανόνι του Τσάρου. Τσάρου σημαίνει μεγάλο στα ρώσικα. Κάνον, Τσάρ, Κάνον, Τσάρος μεγάλος, μεγάλο κανόνι. Λοιπόν, αυτό είναι και το The Tsar Canon, ένα κανόνι το οποίο κοσμεί εδώ πέρα, μία πλατεία εδώ πέρα στο όμορφο Κρεμλίνο μας. Αυτά, και συνεχίζουμε με τα περαιτέρω, κυρίες και κύριοι. Δείτε λίγο, φίλοι μου, και το παλάτι του Πατριαρχείου, πραγματικά πόσο όμορφο είναι. Δείτε λίγο τις τοιχογραφίες που έχει εδώ πέρα, θα σας κάνω ένα ζουμάρισμα, όπου πραγματικά πανέμορφο. Λοιπόν, εδώ πέρα πίσω μου είναι η μεγάλη καμπάνα, η οποία έχει παραμείνει άχρηστη, δεν έχει χρησιμοποιηθεί πουθενά. Φτιάξαν μια καμπάνα, νομίζαν ότι θα την χρησιμοποιήσουν και τελικά ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και έτσι έχει μείνει εδώ πέρα. Και από την άλλη πλευρά τώρα θα σας δείξω, έχει ένα κομμάτι σπασμένο. Ελάτε λίγο μαζί μου. Δείτε, αυτό είναι το κομμάτι που έχει σπάσει και μοιάζει σαν μικρή σπηλιά μέσα. Πάμε τώρα προς το ναό της κεντρικής πλατείας. Νάτος εδώ πέρα μπροστά μας. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα που βλέπετε είναι ο πύργος του Ιβάν, του μεγάλου, του τρομερού, και βρίσκεται εδώ στην κεντρική πλατεία. Εδώ πέρα αυτός ο πανέμορφος καθεδρικός ναός στο κέντρο της πλατείας είναι ο Cathedral Square. Πραγματικά κοσμεί εδώ πέρα την πλατεία με αυτή την ομορφιά. Από την κεντρική πλατεία του Κρεμλίνου, κυρίες και κύριοι, Cathedral Square και τους υπόλοιπους όμορφους καθεδρικούς εδώ πέρα που βλέπουμε, πραγματικά
μαγικά. Και αυτός εδώ πέρα που βλέπετε μπροστά μου είναι ο Harmony Cathedral, ο καθεδρικός ναός της αρμονίας. Παιδιά, ώρα να περάσουμε μέσα στο Cathedral Square. Фильм на Оскара и не получить его из-за погоды. Мы можем стать с тобой в море мокрыми, и нас за своих примут пароходы. Мы можем стать с тобой океанами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может, мы ангелы над облаками. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε και από αυτόν τον όμορφο καθεδρικό ναό και πηγαίνουμε να κάνουμε μία βόλτα στο Κρεμλίνο έξω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, εδώ πέρα είναι και η αίθουσα των όπλων, από όπου ξεκίνησε και η Μεγάλη Επανάσταση στη Ρωσία. Αυτός ο καθεδρικός που βλέπετε είναι ο καθεδρικός του Αρχαγγέλου και αυτός βρίσκεται στην κεντρική πλατεία μαζί με τους περισσότερους καθεδρικούς ναούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο Κρεμλίνο, κυρίες και κύριοι. Αυτό εδώ πέρα πίσω μου είναι το Κρεμλίνο, στο οποίο βρίσκεται και ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Και εδώ, όπως θα δείτε, οι πύργοι και τα τείχη από το εσωτερικό. Έχουμε τον καθεδρικό του Αρχαγγέλου, του μεγάλου του Ιβάν του Τρομερού, το καμπαναριό, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα μπροστά. Πραγματικά πανέμορφα, κυρίες και κύριοι. Πολύ όμορφος ο χώρος του Κρεμλίνου. The Tsar Cannon. Και η κεντρική είσοδος στην οποία περνάτε για να μπείτε μέσα στο Κρεμλίνο. Εμείς τώρα φεύγουμε. Άρχισαν να μαζεύονται κάποιοι τουρίστες τώρα. Εμείς ήρθαμε με το πρώτο άνοιγμα στις 10 η ώρα, ανοίγει καθημερινός. Οπότε ακόμα καλύτερα. Και ο πύργος της Αγίας Τριάδος πίσω μου ακριβώς. Πολύ όμορφος. Και αυτά τα τείχη του Κρεμλίνου. Τα φίλοι μου, με πολύ αγάπη σας χαιρετούμε από το όμορφο και πραγματικά εκπληκτικό Κρεμλίνο με τους καθεδρικούς ναούς του. Αυτά είναι τα μετρό στη Ρωσία. Πάρα πολλές γραμμές, τεράστιες αποστάσεις, αλλά πάρα πολύ οικονομικά, περίπου με 70-75 λεπτά μπορεί κάποιος να κάνει, ας πούμε, μία απλή μετακίνηση. Για καλή τύχη το κάνουν αυτό εδώ πέρα όλοι, τρίβουν τη μύτη του σκυλάκου. Πραγματικά πολύ όμορφο το μετρό.
παιδιά, πραγματικά όλα τα μετρό εδώ στη Μόσχα είναι κάτι σαν μουσείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα μουσείο, πραγματικά πανέμορφα. Για δείτε λίγο εδώ πέρα, στην τάξη Παρτιζάνσκα, για τι όμορφο που είναι αυτό εδώ πέρα το μόνουμεντ. Είναι πραγματικά πανέμορφο, κυρίες και κύριοι. Σμολένσκα, για. Για δείτε άλλη μια στάση μετρό. Η Μεντελεγεύσκα για είναι αυτή, πραγματικά πανέμορφη. Όλες αυτές τις δουλειές που κάνανε. Αυτό εδώ πέρα πίσω μου είναι το θέατρο του Μπολσόη. Είναι το πιο ξακουστό θέατρο του κόσμου λόγω του ξακουστού μπαλέτου του. Ίσως το κορυφαίο στον κόσμο. Βρίσκεται εδώ πέρα στο κέντρο της Μόσχας. Θα κάνω μία κύκλα 180 μοιρών. Εκεί πέρα βρίσκεται το Κρεμλίνο, όπως βλέπετε πίσω μου. Και πάμε πάλι στα δικά μας. Το Μπολσόη, όποιος θέλει να παρακολουθήσει, ας πούμε, κάποια παράσταση θεατρικής σκηνής με τον μπαλέτο, μπορεί να έρθει Τετάρτες, όπως μας είπανε, αν ενδιαφέρεται. Έχει χαμηλότερες τιμές κάθε Τετάρτη, περίπου στα 150 με 160 ευρώ μπορεί να βρει κάποιος εισιτήριο για να παρακολουθήσει τις παραστάσεις. Τις υπόλοιπες μέρες τώρα οι τιμές ξεφεύγουν, δεν κάναμε τον κόπο να ρωτήσουμε, οπότε φίλοι μου, αν ενδιαφέρεστε, Μπολσόη, Τετάρτη, μπαλέτο. Αυτά, κάνουμε μία συνεχή ροή εδώ πέρα στη Μόσχα, ώστε να σας δείξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πραγματικά οι εικόνες μας συγκινούν, είναι πανέμορφο, γιορτινές. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά εκπληκτικά, φίλοι μου. Μόσχα, κυρίες και κύριοι. Αυτό θα πει γιορτές στη Μόσχα. Πραγματική απόλαυση. Ζούμε το κάτι άλλο, ένα όνειρο, φανταστικά είναι. Μας αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Οι Ρώσοι ξέρουν από γιορτές, ξέρουν από ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Αν και δεν είναι πάρα πολύ καλή στην εξυπηρέτηση και στην βοήθεια, διότι είναι λίγο αγένεις. Δεν πειράζει όμως, θα το παραβλέψουμε αυτό και θα κρατήσουμε μόνο τα καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού περπατήσαμε τον πεζόδρομο και έχουμε φτάσει εδώ πέρα ακριβώς στο Γκουμ, ένα από τα πιο πολύ φωτογραφημένα κέντρα εμπορικά σε όλο τον πλανήτη, ένα από τα πιο ακριβά, ένα από τα πιο όμορφα για την εσωτερική του διακόσμηση. Θα περάσουμε μέσα αυτή τη στιγμή να σας δείξουμε τον Γκουμ, κυρίες και κύριοι, φύγαμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ και έτοιμοι να περάσουμε. Φύγαμε, κυρίες και κύριοι, για τον Γκουμ. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι, θα περάσουμε από τη μία πλευρά και θα δείτε που θα σας βγάλω ακριβώς. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα σας βγάλω.
ελάτε να δείτε που σας έχω φέρει. Μπούμ κυρίες και κύριοι. Το οποίο έχει έναν όροφο κάτω, όπως βλέπετε. Είμαστε στον δεύτερο και έναν όροφο εκεί πέρα πάνω. Τρεις ορόφους, ένα κλασικό κτίριο με πάρα πολύ ωραία διακόσμηση. Πραγματικά ένα εμπορικό κέντρο, θα έλεγα εκπληκτικό. Παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πείτε και να ψωνίσετε. Αυτό που χρειάζεται σίγουρα είναι να περάσετε μία βόλτα, να κάνετε μία βόλτα εδώ πέρα, να το περπατήσετε, να δείτε, να χαζέψετε λίγο, γιατί για να ψωνίσει κάποιος είναι αρκετά ακριβό, οπότε έρχεστε να το βλέπετε και το τριλινάτε. Πραγματικά ένα στολίδι το οποίο επιβάλλει και αυτή τη δουλειά του στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, όπου βρίσκονται και τα υπόλοιπα αξιοθέατα. Υπάρχει και αυτό το εμπορικό κέντρο, το οποίο έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα και πηγαίνει τη βόλτα του. Εμείς θα σας πω την αλήθεια και ένα μυστικό. Επίτηδες ήρθαμε εδώ πέρα, γιατί το κρύο έξω είναι πάρα πολύ, και ήρθαμε να πάρουμε μια τζούρα ζεστασιάς ώστε να βγούμε έξω λίγο πιο δραστήρι, γιατί θα τα χρειαστείτε και εσείς αυτά τα στόπ θερμοκρασίας, να πηγαίνετε να πίνετε ένα καφέ, να μπαίνετε σε ένα εμπορικό κέντρο, να πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο να φάτε, διότι δεν μπορεί να είστε σε μια κατάψυξη επί 8, 10, 12 ώρες. Θα ήταν γελίο. Και αυτός είναι και ένας λόγος που ήρθαμε εδώ πέρα, το εκμεταλλευόμαστε. Θα δείτε και εσείς αυτό το όμορφο πολυκατάστημα, το οποίο βλέπετε ότι δεν φοράω μάσκα. Ιανουάριος του 2022, η μέρα των φώτων εδώ πέρα για τους φίλους μας Ρώσους. Και τώρα αυτά που σας έχω δείξει από εδώ πέρα, θα πάρουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι μου, την έξοδο, η οποία είναι από εδώ. Από αλλού μπήκαμε, από αλλού θα βγούμε. Φύγαμε. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι και έχω περάσει στην έξω πλευρά, δείτε λίγο. Μπροστά ακριβώς είναι το παγοδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στο ενδιάμεσο της κόκκινης πλατείας. Λοιπόν, για πάμε λίγο από εκεί. Για πάμε λίγο από εκεί, φίλοι μου. Γιορτινό το κλίμα. Έτσι θέλω να βλέπω χαρές. Έλα να κάνουμε χαρούλες. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε περάσει και τον έλεγχο μετάλλων. Υπάρχουν παντού αυτά για να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια, διότι υπάρχουν και αρκετοί επικίνδυνοι εδώ πέρα, Τσετσένοι από το Τατζικιστάν. Με συγχωρείτε, δεν είναι κάνω φυλετικές διακρίσεις, αλλά είναι κάποιος κίνδυνος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή από ό,τι έχω βγει έξω, αυτό εδώ πέρα είναι το παγοδρόμιο, κυρίες και κύριοι. Και στην ευθεία εδώ πέρα πάμε λίγο να σας δείξω από ένα καλό σημείο το Μουσείο της Ρώσικης Ιστορίας, το οποίο βρίσκεται πίσω μου. Θα σας κάνω ένα ζουμάρισμα, γιατί δείτε τι ωραία που πέφτει το χιόνι, και το Μουσείο της Ρώσικης Ιστορίας. Και ευθεία τέρμα κάτω, που δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρά, είναι τα τείχη του Κρεμλίνου. Πάμε τώρα για από εκεί, κυρίες και κύριοι.
Πραγματικά εδώ το κλίμα είναι μια γιορτή. Δείτε πως πέφτει το χιόνι. Σονόπτος είναι τόσο πυκνή που έχει ήδη 2 πόντους χιόνι κάτω το πάτωμα. Αυτή ήταν η είσοδος στην οποία βγήκαμε. Δείτε εδώ, υπάρχει και αστυνόμευση. Εδώ υπάρχουν κάποια μικρά κιόσκια τα οποία πουλάνε σουβενίρ, κάποια άλλα λίγο πιο παραπέρα πουλάνε βάφλες, καφέ, οτιδήποτε θέλετε. Το παγοδρόμιο είναι μέχρι τις 4 το μεσημέρι ανοιχτό εδώ πέρα για τους χειμερινούς μήνες και τις γιορτινές παραστάσεις. Κάτι άλλο σημαντικό, καθημερινές μέρες το μαυσολείο του Λένιν είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Ένα τρίωρο, για ένα τρίωρο ανοίγει και μετά είναι κλειστό. Γι' αυτό θα πρέπει να το προσέξετε και να έρθετε εντός του τριώρου, φίλες και φίλοι. Περπατάμε τώρα παράλληλα με τον Γκουμ, όπως βλέπετε. Και εδώ τα κιόσκια που σας έλεγα, τα οποία έχουν γλυκούλες απολαύσεις, πάρα πολύ ωραία. Αυτό που θα σας πω είναι ένα σίγουρο, ότι πραγματικά απολαμβάνω τη Μόσχα τέτοια εποχή. Αν και σας προέχω πει ότι το κρύο είναι ένα πρόβλημα, είναι όλο αυτό το σκηνικό, είναι το χριστουγεννιάτικο, είναι το στόλισμα, είναι το χιόνι που πέφτει, είναι πάρα πολλά τα οποία κάνουν αυτή την πόλη μαγική. Δηλαδή είναι αλλιώς να τα βλέπεις όλα χιονισμένα εδώ πέρα, γιατί στο μυαλό μου είχα φανταστεί τη Μόσχα κάποτε από όταν ήμουν μικρό παιδί, έτσι χιονισμένη, άσπρη, με όλους αυτούς τους ναούς, αυτούς τις εκκλησίες. Όλα αυτά συνδυάζουν το παζλ και κάνουν αυτό τον τόπο μαγικό. Δείτε τι όμορφο που είναι, τα λαμπάκια στολισμένα, αυτά τα κιοσκάκια. Δείτε πραγματικά, τι άλλο να ζητήσει ένας άνθρωπος. Ελπίζω, παιδιά, να σας αρέσει να ταξιδεύετε κι εσείς μαζί μου σε αυτό το βραδινό και γιορτινό tour εδώ πέρα στην μαγική αυτή πόλη της Ρωσίας, η οποία έχει πάρα πολλά να μας δείξει. Λοιπόν, τώρα κοντεύω σε ένα κεντρικό σημείο εδώ πέρα στην Κόκκινη Πλατεία και θα ήθελα να σας δείξω 2-3 πραγματάκια ακόμα σημαντικά για να κλείσει το puzzle αυτής της όμορφης νυχτερινής εξόρμησης. Λοιπόν, φίλοι μου, εδώ έχουμε τα τείχη του Κρεμλίνου και το κεντρικό ρολόι, η πύλη. Εδώ τα παιδάκια χαίρονται, κάνουνε Λούνα Πάρκ, κούνιες. Όλοι είναι χαρούμενοι, παιδιά, το κλίμα είναι γιορτινό. Υπήρχαν σήμερα ήρωες Ρώσοι οι οποίοι πέσανε να πιάσουν το σταυρό μέσα στα παγωμένα νερά του ποταμού Μοσχόβα. Λοιπόν, παιδιά μου, και εδώ πέρα πίσω μου, όπως θα δείτε, είναι ο πιο όμορφος ναός της Ρωσίας. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω μέχρι να κουραστώ. Είναι ο ναός του Αγίου Βασιλείου, 9 κρεμμυδωτούς στρούλους στην κορυφή του, με πάρα πολύ όμορφη και διαφορετική αρχιτεκτονική από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει. Λένε ότι ένας τσάρος πάρα πολύ σημαντικός εδώ πέρα στη Μόσχα πήρε τους καλύτερους αρχιτέκτονες, και μέσα αυτούς τους καλύτερους αρχιτέκτονες αυτός που σχεδίασε το έργο όλο αυτό για να χτιστεί, ο Άγιος Βασίλειος, το σχεδίασε τόσο καλά, έχει γίνει τόσο όμορφος και τόσο εκθαμποτικός αυτός ο ναός. Και ο τσάρος έκανε κάτι τραγικό, λένε, το οποίο λέγεται στις ιστορίες, δεν ξέρουμε αν αληθεύει. Τύφλωσε τον συγκεκριμένο αρχιτέκτονα, ώστε ποτέ, μα ποτέ, να μην μπορέσει να φτιαχτεί
ένα τέτοιο οικοδόμημα όμοιό του, ώστε να μπορεί να συγκριθεί με αυτό. Λοιπόν, αυτά λένε οι φήμες, κυρίες και κύριοι. Τώρα εμείς θα πάμε λίγο πιο κοντά να το δούμε με νυχτερινή όψη. Τα φώτα λάμπουν όλα απέναντί του, το χιόνι ρέει άφθονο και τα τείχη του Κρεμλίνου. Και ξανά πίσω μου, όπως βλέπετε, το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας της Ρωσίας. Και αριστερά μου, εδώ που θα σας δείξω κάτω, είναι το μαυσολείο το οποίο βρίσκονται οι στάχτες του Λένιν. Είναι αυτό που σας έλεγα, 10 το πρωί με μία κάθε μέρα, το τρίωρο. Εκεί θα πάτε, κυρίες και κύριοι, να δείτε που φυλάσσονται οι στάχτες και τα λείψανα του μεγάλου Λένιν, ο οποίος είναι ξακουστός σε όλο τον κόσμο και ένα μεγάλο όνομα εδώ για τη Ρωσία. Πάμε τώρα Άγιος Βασίλειος. Απολαύστε τον, κυρίες και κύριοι, πραγματικά στολίδι. У реки с тобой встречались, крепко за руки держались, под плакучей ивой сладко. Мы о счастье так мечтали. До рассвета я скучаю, до заката жду, страдаю. По тебе тоскуя реку, я слезами наполняю. До рассвета я скучаю, до заката жду, страдаю. По тебе тоскуя реку, я слезами наполняю. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, από την παγωμένη Μόσχα. Δεύτερη ημέρα day trip σήμερα εδώ στην όμορφη και παγωμένη πόλη της Μόσχας. Η θερμοκρασία 17 βαθμούς υπό το 0 στις 8:30. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει ο ήλιος λίγο-λίγο, αρχίζει και σηκώνεται. Να δούμε ίσως σηκωθεί και θερμοκρασία, γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα δεν παλεύεται, παιδιά. Να φανταστείτε, είμαι τόσο καλαντημένος, έχω γίνει σαν κρεμμύδι και νιώθω σαν να είμαι σε ψυγείο, ψυγείο κατάψυξης μέσα, και σαν να μην μπορώ να βγω. Τα πόδια μου με διπλή χοντρή κάλτσα εσωθερμική, τα νιώθω λες και είναι βρεγμένα τα παπούτσια μου. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει αυτό, ενώ δεν είναι βρεγμένα, το κρύο δίνει αυτή την αίσθηση. Πραγματικά δύσκολο να αντιμετωπίζουμε τέτοιο κρύο, δεν ξανασυμβεί. Θα το υπομένουμε και πάμε να ξεκινήσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο trip τη δεύτερη μέρα μας εδώ πέρα στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, η οποία είναι μαγευτική. Πάμε, φίλοι μου, για μαγικές εικόνες. Φύγαμε. Δείτε, χιονίζει, γίνεται χαμός εδώ πέρα, λίγο έξω από το κέντρο της Μόσχας. Πραγματικά οι εικόνες είναι πανέμορφες. Αυτό θα πει Ρωσία, κυρίες και κύριοι. Μόσχα, μια πρωτεύουσα με 1000 χρώματα. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι από χθες με το πατήσαμε το πόδι μας, τα εκχιονιστικά δουλεύουν αβέρτα. Δηλαδή υπάρχει πολύ καλή οργάνωση εδώ πέρα στη Μόσχα, γιατί αλλιώς θα είχε κλείσει ο δρόμος, τα πεζοδρόμια, οτιδήποτε υπάρχει, δεν θα μπορούσε να κινηθεί άνθρωπος από το χιόνι. Τόσο πολύ χιόνι που έριξε χθες. Βγαίνουν παντού οι άνθρωποι, φροντίζουν. Είναι λίγο πιο μπροστά στο θέμα σε σχέση με την Αγία Πετρούπολη, οι οποίοι αφήνανε να είναι τα περισσότερα πεζοδρόμια. Βασικά τα κεντρικά, εντάξει, τα καθαρίζαν, αλλά τα περισσότερα ήταν παγωμένα και ήταν κίνδυνο να σκοτωθεί άνθρωπος. Εδώ πέρα γίνεται δουλίτσα, το βλέπουμε συνεχώς. Δηλαδή, ολινυχτής, ολημερής, εδώ πέρα καθαρίζουν. Και μπράβο τους. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, φίλοι μου, για κάποιους από εσάς οι οποίοι θα
κάνετε, να πούμε την αρχή, να έρθετε προς Ρωσία πλευρά, να κάνετε μια εκδρομούλα, ένα ταξιδάκι. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει Ρώσος που να μιλάει αγγλικά αγρή. Δεν μιλάνε τίποτα. Εντάξει, αυτό το σεβόμαστε, διότι ομιλούν μόνο τη γλώσσα τους και δεν θέλουν άλλες γλώσσες και τιμούν τα ήθη και τα έθιμά τους. Συμφωνώ. Τουλάχιστον όμως στα ξενοδοχεία θα έπρεπε να μιλάνε αγγλικά, γιατί τα ξενοδοχεία έχουν επαφές καθημερινώς με τουρίστες. Αν δεν μπορεί να συνοηθεί ο τουρίστας με το ξενοδοχείο, πραγματικά είναι τραγικό. Και το άλλο που θέλω να ξέρετε είναι ότι δεν θα σας βοηθήσει κανείς εδώ πέρα, είστε εντελώς μόνοι σας. Δηλαδή παλεύετε μόνοι σας με το κυριλικό αλφάβητο, ψάχνετε και εγκληματίζεστε, δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ ας πούμε έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ και στην Αγία Πετρούπολη και εδώ πέρα. Δηλαδή στην Κίνα που πήγα, στο Χονγκ Κονγκ, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα ήταν, συνεννοούσουν. Εδώ πέρα δεν συνεννοείσαι, δηλαδή είσαι εντελώς μόνος. Καλό θα είναι να το ξέρετε και αυτό, παιδιά, και καλή υπομονή όσοι αποφασίσετε να έρθετε. Θα περάσετε ωραία σίγουρα, αλλά το θέμα είναι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Αρμπάτ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτή εδώ πέρα ακριβώς είναι και η αρχή της Αρμπάτ, όπου είναι περίπου το 1,5 με 2 χιλιόμετρα και θα την περπατήσουμε όλοι. Έχει κάποια μαγαζιά τα οποία πουλάνε και εδώ πέρα σουβενίρ, βέβαια με λίγο ακριβότερες τιμές από αυτές που πήραμε εμείς από το Ισμαήλοβο. Πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ να περπατάμε εδώ πάνω σε αυτή την οδό, διότι δίνει άλλο χρώμα και έχει περισσότερη ζωή. Εδώ, όπως σας είπα, είναι πίνακες καλλιτεχνών, ζωγραφίζουν πολύ όμορφα. Όποιος ενδιαφέρεται για τέχνη μπορεί πολύ απλά να έρθει να κοιτάξει και να αγοράσει. Το κλίμα είναι ακόμα γιορτινό, έχουν ακόμα στολισμένα, αν και χθες ήταν η τελευταία μέρα των φώτων, όπου τελείωσαν οι γιορτές πλέον και εδώ στη Ρωσία, με 14 μέρες καθυστέρηση από τις υπόλοιπες χώρες. Εδώ ακριβώς, όπως βλέπετε, είναι το Hard Rock Cafe, δηλαδή όσοι ενδιαφέρεστε για Hard Rock. Καθώς περπατάμε, εδώ έχει μαγαζί με souvenirs. Αν και έχει πολύ κρύο, υπάρχει λίγη κινητικότητα. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και το κρύο του κάνει την εμφάνιση. Έχει τουλάχιστον 5 βαθμούς κάτω από το 0, 4. Είναι ελαφρώς πιο μαλακωμένος ο καιρός σήμερα σε σχέση με χθες. Εδώ βλέπουμε ένα μονουμέντο, δεν ξέρω τι συμβολίζει αυτό. Χθες, να σας πω την αλήθεια, υπήρξε στιγμή που για 30 δευτερόλεπτα έβγαλα το γάντι μου και τα χέρια μου ένιωθα ότι δεν μπορώ να τα κουνήσω, ένιωθα ότι παγώνανε. Τώρα είμαι για τουλάχιστον 5 λεπτά χωρίς γάντι και εντάξει, είναι υποφερτό. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι λίγο πιο ανεβασμένη από χθες. Λοιπόν, παιδιά, και όσο περπατάμε, πήραμε και το κεμπαπάκι μας εδώ πέρα, πήραμε κεμπαπ, πολύ special, γενικώς. Πουλάνε κεμπαπ άνθρωποι οι οποίοι είναι από το Τατζικιστάν και έχουν το πιο φθηνό φαγητό, έχουν τα πιο φθηνά σουβενίρ. Δηλαδή στην αγορά που πήγαμε Ισμαήλοβο είναι πιο πολύ από το Τατζικιστάν, και στην Αγία Πετρούπολη που επισκεφτήκαμε, στο Απραξίν, όλοι από Τατζικιστάν είναι. Οπότε κάτοικοι του Τατζικιστάν, όπου είναι σε αγορές και παζάρια, πουλάνε τα φθηνότερα, παιδιά, και δεν είναι άσχημα, σας το λέω, γιατί και το φαΐ τους είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν πληρώνεις, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε το μαγαζί και το ενίκιο. Στα δίνουν όλα με λίγο παζάρι σε μισή τιμή. Αυτά, φίλοι μου, τα λέμε από Arbat Street. Hello. Hello. Спасибо. Спасибо.
Εδώ βρήκαμε και μια μασκότ, η οποία μας έδωσε και ένα χαρτάκι, τέλος πάντων, εδώ πέρα για να πάμε να ψωνίσουμε. Δείτε τι είναι την μπουμπούκα. Μπουμπούκος ήτανε. Αυτός ήταν και ο όμορφος περίπατος στην Αρμπάτ. Για πάμε να περπατήσουμε, φίλοι μου, απέναντι από το Κρεμλίνο. Μόνο ο Μόσχοβας ποταμός μας χωρίζει. Πάμε. Обжегся певец, гладил струны звон, о не сбывшейся мечте песню поет он. Со всех сторон обступили люди разные, в его песне прозвучали строки главные. Лола, 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 сердце только Лола, имя твое мыслит не унять, из души не удалить след, вместо сердца для других нет. Появись в судьбе моей опять. Лола, 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 в сердце только Лола, имя твое мыслит не унять, из души не удалить след, вместо сердца для других нет. Появись в судьбе моей опять. Несколько весны и сезонов лета обошло, кто-то любит, кто-то горит, кого занесло. Одинокий певец, старая мелодия, не забуду, не забуду тебя, милая. Лола, 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 в сердце только Лола, имя твое мыслит не унять, из души не удалить след, вместо сердца для других нет. Появись в судьбе моей. Με το Μόσχοβα, τώρα θα σας δείξω κάτι μαγικό, φίλοι μου. Ορίστε, ο καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου από το συγκεκριμένο σημείο όπου δεσπόζει. Δείτε πραγματικά πόσο όμορφος είναι αυτός ο συγκεκριμένος ναός. Και στα αριστερά μου το Κρεμλίνο, κυρίες και κύριοι. Το Κρεμλίνο της Μόσχας, στα τείχη του. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά φανταστικό. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να σας δείξουμε και άλλες λήψεις πολύ όμορφες. Πάμε, Κόκκινη Πλατεία. Πάμε, κυρίες και κύριοι. Прости, на дорогах.
Τώρα παιδιά πάμε να χορέψουμε. Και όλα η πόλκα. Οπα, οπα, οπα. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε ρυθμό μοσχοβίτικο, κυρίες και κύριοι. Γιορτινό. Ήρθαμε στην οδό των γλυκών. Εδώ τα κιόσκια μας πουλάνε γλυκάκια, πουλάνε βάφλες, πουλάνε ωραία παγωτάκια. Εδώ μέσα στο καταχύμωνο που μας έχουν βάλει και αυτή την όμορφη χριστουγεννιάτικη μουσική. Εντάξει, μη βάρατε. Θέλουν και οι ματριούσκες. Τι να τους κάνουμε. Αυτό ήταν το πανηγύρι. Φιλάκια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βραδινή εξόρμηση δεύτερης ημέρας εδώ πέρα στο κέντρο της Μόσχας. Εδώ γιορτάζουν απόψε αυτό που λέμε εμείς Θεοφάνεια στις 5 του μηνός. Εδώ το γιορτάζουν αυτοί σήμερα, 14 ημέρες μετά. Χιονίζει ένα λοιπόν, δεν έχει σταματήσει. Βρισκόμαστε σε γιορτινό κλίμα. Εδώ πέρα φώτα, χρώματα, ήχη, τα πάντα τα οποία μας ταξιδεύουν σε άλλη εποχή, κυρίες και κύριοι. Η Μόσχα, μία λατρεμένη πρωτεύουσα, μία εκπληκτική πόλη, η πόλη των τσάρων, μία πόλη η οποία έχει τα πάντα, μία πόλη η οποία σχεδόν δεν κοιμάται ποτέ, πολύ νυχτερινή ζωή, κινείται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, ο κόσμος είναι εδώ πέρα κάθε μέρα πιο γρήγορος και από ποτέ. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν για να προλάβουν τις δουλειές τους, περνάνε από πάνω σου πραγματικά.
διαφορετικό στυλ, ένας διαφορετικός τρόπος και μια άποψη ζωής. Μόσχα, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε πετύχει και ένα σοου με εραστέχνες τραγουδιστές. Το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα. Αυτή η πόλη από την πρώτη μέρα μας έχει μαγέψει. Το πρωί βγάζει ήλιο με θερμοκρασίες 20 βαθμούς κάτω από το 0 και το βράδυ χιονίζει. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν έχουμε συναντήσει πουθενά άλλου. 2 στα 2, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη μέρα και τις 2 μέρες το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα έχουμε. Μία γιορτή ζούμε. Εδώ να φανταστείτε, όλοι οι δρόμοι ήταν καθαροί πριν 1-2 ώρες και τώρα αρχίζουν και γεμίζουν χιόνι, διότι είναι αρκετά πυκνή η χιονόπτωση. Σε λίγα λεπτά εδώ πέρα μπορεί να γίνει μέσα σαρδάμ. Από το burrito bar και δείτε τι γίνεται πραγματικά. Κάτσαμε να φάμε μια ωρίτσα και το χιόνι ρέει άφθονο. Όπου πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Αύριο θα ξυπνήσουμε με χιόνι και θα έχουμε πάλι τις δυσκολίες. Καλή μας υπομονή. Λοιπόν, αυτά. Καλό σας βράδυ. Ώρα για ξενοδοχείο και ξεκούραση. Φιλάκια πολλά. Bye. Παιδιά, καλή σας ημέρα. Χιονίζει ακατάπαυστα. Πραγματικά το σκηνικό είναι απερίγραπτο. Εδώ γίνονται πολλές εναλλαγές του καιρού. Δηλαδή έχουμε κάθε μέρα σερί χιονιού. Και το θετικό είναι ότι ευτυχώς υπάρχουν και τα χιονιστικά, κάποια μηχανήματα τα οποία ανήκουν στους δήμους και κάνουν καλό καθαρισμό ώστε να μην μπορεί να παγώσει το χιόνι και γίνει επικίνδυνο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, έχουμε φτάσει στο Οτκριτίγια Αρένα, το γήπεδο της Σπαρτάκ Μόσχας, ένα πραγματικά υπερσύγχρονο, υπερπολυτελή στάδιο ποδοσφαίρου, το οποίο τηρεί όλες τις προϋποθέσεις αφού είχε γίνει και το Μουντιάλ στη Ρωσία πριν λίγα έτη και έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να είναι μία πολυτέλεια. Έχουν δοθεί 700 εκατομμύρια ευρώ για την αναδόμησή του. Λοιπόν, αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το Οτκριτίγια Αρένα. Μπορείτε να πάρετε το μετρό από το κέντρο της πόλης, MOV γραμμή, στάση Σπαρτάκ, σε 8 με 10 λεπτάκια είστε εδώ πέρα στο Σπαρτάκ για να δείτε αυτό το στολίδι. Εδώ στα αριστερά μου θα δείτε ένα άγαλμα πάνω σε μία μπάλα, το οποίο είναι το άγαλμα του Σπάρτακου, γι' αυτό και το όνομα Σπαρτάκ, ο πολεμιστής. Και στα δεξιά μου αυτό το στολίδι. Όπου όταν βρίσκομαι σε κάτι τέτοιες φάσεις εδώ πέρα, σε κάτι τέτοια γήπεδα, τρελαίνομαι ρε παιδιά, πως να σας το πω. Δηλαδή είναι τα καλύτερά μου αυτά. Οτκριτίγια Αρένα, κυρίες και κύριοι.
Σπαρτάκ Μόσχα. Παιδιά, βρισκόμαστε μέσα στην μπουτίκ της Σπαρτάκ. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι αρκετά σε υψηλές τιμές. Δηλαδή για να πάρετε ένα ζακετάκι τουλάχιστον 100 ευρώ. Αλλά εντάξει, αξίζει η ποιότητα. Λοιπόν, αυτό είναι και το monument του Μεγάλου Πέτρου, του Θαλασσοπόρου, το οποίο το βρίσκουμε σε ένα παρκάκι λίγο πριν φτάσουμε στο Gorky Park, 10 λεπτάκια με τα πόδια. Εδώ θα δείτε μια τεράστια υπαίθρια αγορά, η οποία είναι και κλειστή από πάνω με σκέπαστρο. Αρκετοί καλλιτέχνες βρίσκονται εδώ πέρα, έχουν κάνει πινάκια ζωγραφικής και πουλάνε τα έργα τους. Πάρα πολύ ωραία. Αριστερά βρίσκεται το θέατρο. Πραγματικά έργα τέχνης. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει την τέχνη τους εδώ πέρα στον καμβά πάνω και περιμένουν να πουλήσουν την πραγμάτια τους. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μόλις κατεβήκαμε από το μετρό, VDNX είναι η στάση. Εδώ βλέπετε το monument στο μουσείο της Κοσμοναυτικής. Εδώ πέρα μέσα στο μουσείο, φίλες και φίλοι, βρίσκεται και η στολή του Γιούρι Γκαγκάριν, ο οποίος είναι ο πρώτος Ρώσος και πρώτος άνθρωπος από τη γη που πάτησε στο φεγγάρι το 1961. Το 1967 απεβίωσε και το 1968 ο δεύτερος που πάτησε είναι ο Αμερικανός, ο συνάδελφός του, ο Νίλ Άμστρονγκ. Δεν πρόλαβε δυστυχώς ο Γιούρι Γκαγκάριν να δει κάποιον άλλο να κατορθώνει το έργο του, δηλαδή αυτό που έκανε ο ίδιος. Και εδώ λίγο πριν την είσοδο του μουσείου, θα πέσουμε κιόλας, έχει πάγο, βλέπουμε κάποια αγάλματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πρώτο. Μας λέει Γιούρι Γκαγκάριν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάτησε πρώτος στο φεγγάρι. Γεια σου Γιούρι. Ты знаешь, так хочется жить. Наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, и можно до врага, так хочется жить. Супер. Просыпаться с тобой на рассвете. И кофе свари, пока еще спят все на свете. Αυτό θα πει Μόσχα, κυρίες και κύριοι. Είναι 10 η ώρα το βράδυ και τα πολυκαταστήματα δουλεύουνε Σαββάτο. Χαμός. Παντού υπάρχει ζωή εδώ πέρα, πάρα πολύ όμορφα. Πάμε τα κλαμπάκια, όλα αυτά έχουν αρχίσει και βαράνε από τώρα. Είστε στενά που βλέπουμε κάτι κουτουπάκια, τρύπες και τέτοια. Ορίστε κυρίες και κύριοι, το μόλι είναι ανοιχτό μέσα.
ένα μεγάλο μολ παρόμοιο όνομα κάπως με τον Γκούμες, δεν ξέρω πως το διαβάζετε στα κυριλικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι ακριβώς στους κήπους του Αλεξάνδρου. Το Κρεμλίνο πίσω μου, εδώ πέρα η κήπη, δεν είναι πλέον κήπη του Αλεξάνδρου, διότι έχει τόσο χιόνι που δεν μοιάζει με κήπος, απλά μοιάζει με κατάψυξη. Διότι τον Απρίλιο και μετά εδώ πέρα ανοίγουν συντριβάνια, σχηματίζονται πολύ όμορφες λιμνούλες και υπάρχουν και αυτά τα αγαλματίδια εδώ ενδιάμεσα, τα κολονάκια, οι γεφυρούλες, όλο αυτό το σκηνικό το κάνει πάρα πολύ όμορφο. Δυστυχώς τώρα όμως είναι όλα τόσο κρύα και έτσι εδώ βλέπουμε, θα το λέγαμε καλύτερα, η κατάψυξη του Αλεξάνδρου. Και πίσω ακριβώς εκεί πέρα είναι το κτίριο της πρώην ΚΚΕΜΠΕ. Ακριβώς αυτό. Φωτισμένο και φυλάστε πολύ καλά να ξέρετε. Αυτά εκεί πίσω είναι τα άλογα του Αλεξάνδρου. Τσάρος Αλέξανδρος, κυρίες και κύριοι. Να και τα άλογα του. Μικρή, μεγάλη, όλοι στο χώρο. Χορεύοντας τον πάγο τα παιδιά. Όπου παιδιά τους πέφτει εδώ κάτω, με τη φορά που έρχονται οι άλλοι μπορεί να τον ποδοπεράσουν από επάνω του.